Μας και πάμε να βρούμε τον κύριο Γιάννη Χατζηθοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Γεια σας κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τι λέει η αγορά τώρα, θα βοηθήσει το καλάθι του νοικοκυριού? Θα το δούμε μαζί αυτό κύριε Κούτρα. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς θα χαρούμε να καταφέρει μέσα αυτή την προσπάθεια του Υπουργείου να κατεβάσει τιμές. Επιτρέψτε μου να σας πω ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις που έχουμε. Καταρχήν τη μία την αναφέρατε μόλις εσείς και εγώ ότι τα περισσότερα θα είναι προϊόντα ειδικής ετικέτας. Άρα θα μπορούσε ο Υπουργός να βάλει θέμα μείωσης του κέρδους σε έναν κλάδο ο οποίος και στην πανδημία αλλά και αργότερα έκανε ρεκόρ κερδών. Οι δεύτερες παρατηρήσεις μας είναι με αυτή την πολιτική, η οποία επαναλαμβάνω πρωτίστως είναι ο καταναλωτής, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν θα ανακοινωθούν τα 50 προϊόντα, αυτό θα μειώσει τον τζίρο στα μικρά μαγαζιά, στους φούρνους, στα μανάβικα. Άρα ξέρουμε καλά ότι ο καταναλωτής, επειδή ακριβώς έχει μειωμένο εισόδημα, θα κατευθυνθεί στις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Άρα θα μειωθεί ο τζίρο στα μικρά μαγαζιά με ό,τι επιπτώσεις έχει. Εδώ να σας πω ότι εμάς θα μας άρεσε πολύ, ναι, αν στα προϊόντα που επιλέχθηκαν ήταν και πολλά προϊόντα ελληνικής παραγωγής ή κατασκευής. Αυτό θα βοηθούσε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και βεβαίως εγώ θα θυμίσω ότι στο καλάθι του νοικοκυριού αυτό που πάντα εμείς θα λέμε είναι ότι χρειάζεται μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% που θα επαναλάβω έχει γίνει σε 14 χώρες της Ευρώπης. Πάντως πρέπει αυτό να πούμε κύριε Πρόεδρε ότι τα περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ελληνικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες τα κατασκευάζουν. Όχι απαραίτητα. Τα περισσότερα λέω εγώ. Τα περισσότερα ναι, αλλά υπάρχουν και πολλά από αυτά τα οποία έρχονται εισαγόμενα χύμα και τα οποία μετά συσκευάζονται εδώ. Εδώ πρέπει να παρατηρήσω το εξής. Ξέρετε, η μέση αύξηση στα προϊόντα, όπως είπε η Ελστάτ, στα είδη πρώτης ανάγκης, στο καλάθι του νοικοκυριού είναι 21%. Όσο αυξάνεται η ενέργεια και τα καύσιμα, μακάρι να κάνω λάθος κύριε Τζούνε και κύριε Κούτρα, αλλά εκτίμησή μου ότι και από αυτή την προσπάθεια δεν θα δούμε θεαματικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Βαλεντίνα, ευχαριστούμε και εσένα. Να είσαι καλά.